Ο θρήνος μετατράπηκε σε ελπίδα. Μέσα από το θάνατο γεννήθηκε ζωή. Μετά το σοβαρό τραυματισμό 38χρονου κριτικού σε τροχαίο και όταν πια αποκλείστηκε κάθε ελπίδα για τον πατέρα δύο παιδιών, η οικογένειά του έλαβε τη γενναία και συγκινητική απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων. Μια βαθιά ανθρώπινη πράξη που θα σώσει ζωές. Αφού εκφράσω τα συλληπιτήρια της διοίκησης στην οικογένεια του εκλειπώντος, συγχρόνως θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου και τα συγχαρητήριά μου για την απόφαση την οποία πήραν να δωρήσουν τα όργανα του εκλειπώντος για να σωθούν άλλοι συνάνθρωποι μας. Οι ιατρικές ομάδες έφτασαν από το Νάσιο και το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Παγνί για να γίνει λήψη των οργάνων. Μια οικογένεια μπορεί να θρηνεί ένα νέο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει πλέον ότι κατάφερε να χαρίσει το υπέρτατο δώρο ζωής σε ασθενείς που περίμεναν καρτερικά λίγο πριν τα Χριστούγεννα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Το Νάσιο πήρε την καρδιά και το Λαϊκό πήρε τους νεφρούς. Όλα έγιναν κανονικότατα, χωρίς προβλήματα και εκφράζω και πάλι τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος. Όλοι είναι απαρηγόρητοι από τον ξαφνικό χαμό του 38χρονου πατέρα δύο παιδιών, καθώς αφήνει πίσω του ατέλειωτο πόνο. Όπως αναφέρουν φίλοι του σε ανάρτησή τους. Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει σε ένα μηχανάκι που δεν δουλεύει εξ από το σπίτι του και προσπαθεί σπρώχνοντας να το βάλει μπροστά και φοράει κράνος? Κανένας. Έτσι και εσύ, φίλε μου, μόλις το έβαλες μπροστά στα 50 μέτρα από το σπίτι σου, στο γυρισμό σε περίμενε αυτός που δεν του δίναμε ποτέ σημασία. Ο κίνδυνος. Ο καταραμένος κίνδυνος με τη στολή του χάρου. Και εύχομαι το παράδειγμα της οικογένειας να το ακολουθήσουν και άλλες οικογένειες, αν ποτέ βρεθούν σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Την ίδια στιγμή γιγάντια ήταν η προσπάθεια σωτηρίας δύο ασθενών του Βενιζέλιου νοσοκομείου, καθώς πραγματοποιήθηκαν αεροδιακομιδές με ΣΕ 130 από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν 50χρονο και μία 65χρονη με εκτεταμένο εγκεφαλικό ανέβρισμα που νοσηλεύονταν στην νευροχειρουργική κλινική. Ο διευθυντής της κλινικής, κ. Κουτεντάκης, έδωσε μεγάλη μάχη προκειμένου να δρομολογηθεί χωρίς καθυστέρηση η μεταφορά τους σε εξειδικευμένες μονάδες νοσοκομείων. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματά και 65χρονη στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.